Έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο βουλευτή του Νομού Κυκλάδων, τον κύριο Βακόνδιο. Θέλετε να μας πείτε το δικό σας μήνυμα για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ από την Πάρο θα ήθελα να περάσω ένα πάρα πολύ απλό μήνυμα σε όλους τους Κυκλαδίτες. Σε αυτές τις εκλογές που έρχονται παίζεται το μέλλον της Ελλάδος. Υπάρχουν δυνάμεις λαϊκισμού οι οποίες μας καλούν, σας καλούν, εσάς τους ψηφοφόρους, να παίξετε το μέλλον της Ελλάδας σε μια ζαριά. Να παίξετε το μέλλον των παιδιών σας σε μια ζαριά. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Όμως, μόνο μία λύση πλέον υπάρχει. Όλοι μαζί να ξαναρχίσουμε, να δουλέψουμε, να προκόψουμε, να ξαναδούμε την πατρίδα μας έτσι όπως θέλουμε να τη δούμε. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και κάτι άλλο. Εάν τα προβλήματα στην Ελλάδα έχουν αρκετές δυσκολίες, στις Κυκλάδες, όλοι το γνωρίζουμε, όσοι κατοικούμε σε αυτά τα νησιά, καταλαβαίνουμε ότι οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ περισσότερες. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι θέματα όπως η υγεία, η ανεργία, ο τουρισμός έχουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στις Κυκλάδες από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Αυτό συμβαίνει διότι πολλά μικρά νησιά δεν έχουν τις υποδομές αυτές που θα έπρεπε να έχει φροντίσει το κράτος να υπάρχουν. Υποδομές για τις οποίες ήρθαν πάρα πολλά χρήματα από την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς εξανεμίστησαν. Σήμερα ένας Αθηναίος μπορεί να έχει μία επιλογή σε 20 νοσοκομεία, έστω και υποβαθμισμένα. Ένας κάτοικος της Κύθνου, ένας κάτοικος της Δονούσας, θα πρέπει ενδεχομένως να ταξιδεύει 2 μέρες για να φτάσει στη Σύρο, για να τύχει περίθαλψη στο νοσοκομείο της Σύρου. Σήμερα στις Κυκλάδες, επειδή η αυτοαπασχόληση είναι το μεγαλύτερο σε ένα τεράστιο βαθμό, οι Κυκλαδίτες ζούμε από την αυτοαπασχόληση. Εάν πάψει να υπάρχει μία δραστηριότητα και κάποιοι μείνουν άνεργοι, ενδεχομένως να πρέπει και να μεταναστεύσουν. Να μεταναστεύσουν όχι στο εξωτερικό, σε άλλες μέρες, σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Επομένως, εκείνο το οποίο εγώ θέλω να πω είναι το εξής. Μετά τις εκλογές πάλι θα είμαστε εδώ. Πάλι θα είμαστε δίπλα στον κόσμο και θα προσπαθήσουμε, είτε είμαστε βουλευτές είτε δεν είμαστε βουλευτές, να υποστηρίξουμε λύσεις για αυτά τα προβλήματα των Κυκλάδων. Μια ειδικότερη αναφορά θέλω να κάνω στον τουρισμό. Ο τουρισμός στις Κυκλάδες είναι πολλών ταχυτήτων. Καταλαβαίνω, το ζούμε όλοι μας, ότι άλλες είναι οι τουριστικές υποδομές της Πάρου, της Μυκόνου και της Σαντορίνης και άλλες είναι οι τουριστικές υποδομές των υπολείπων νησιών. Όμως, ο τουρισμός μαζί με την ναυτιλία είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Ούτως ή άλλως έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Ούτως ή άλλως έχουμε να παλέψουμε για να κατακτήσουμε πολύ περισσότερα και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Εμείς στα νησιά μας ζούμε και έχουμε γύρω-γύρω θάλασσα. Υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος. Πολλοί δεν το ξέρουν και πολλοί στην κεντρική πολιτική δεν το ξέρουν, διότι ενδεχομένως δεν ασχολούνται με το συγκεκριμένο πρόβλημα σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Είναι μια ιδιαιτερότητα των Κυκλάδων. Από το Σεπτέμβριο μήνα κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς καράβια. Οι ναυτιλιακές εταιρείες, λόγω της κρίσης, της οικονομικής κρίσης και της αύξησης του πετρελαίου, βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να πω και να καλέσω όλους τους βουλευτές που θα, όσοι εκλεγούν βουλευτές από τις Κυκλάδες, αλλά και όσοι δεν εκλεγούν βουλευτές από τις Κυκλάδες και μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παλέψουμε, έχουμε ελάχιστο χρόνο για να ζητηθεί, για να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε επικείμενες εκλογές. Ευχαριστώ και εγώ.